ένωσαν τις φωνές τους και καταδίκασαν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Stop war! Stop war! Στη Λεμεσόπου δραστηριοποιείται ο μεγαλύτερος αριθμός Ουκρανών στο νησί. Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση καταδίκης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Όχι στο πόλεμο! Όχι στο πόλεμο! Πέραν των 1.500 ατόμων υπολογίζεται ότι συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι στο παραλιακό δρόμο της Λεμεσού, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα, κρατώντας ουκρανικές σημαίες και πλακάτ φώναζαν συνθήματα για τερματισμό του πολέμου. We need to stop this war. A lot of people are dying every day. Kids, families, a lot of cities are destroyed. The main message for the Russian people, please believe us and come. Don't afraid, don't have this fear. Come on your streets and say no war. Όπως ανέφεραν εκπρόσωποι τους, προσπάθεια είναι να επεκταθεί αυτή η αλυσίδα διαμαρτυρίας και σε άλλες χώρες, ώστε να μεγαλώσει η φωνή κατά της εισβολής της Ρωσίας. Έκαναν επίσης έκκληση για βοήθεια στο δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας, αφού όπως τόνισαν καθημερινά πεθαίνουν ανθώοι άνθρωποι μεταξύ αυτών και μικρά παιδιά. Ήρθανε σήμερα να μας στηρίξουν, να εκφράσουμε μία γνώμη για να σταματήσει ο πόλεμος. Να σταματήσει ο πόλεμος, γιατί αθώα άτομα φεύγουν από τη ζωή, παιδιά πεθαίνουν, το κράτος, τα κράτη καταστρέφονται. Πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Σας παρακαλώ, βοηθήστε μας, στηρίξετε μας, βοηθήστε να σταματήσει ο πόλεμος. Δυναμικές ήταν και διαμαρτυρίες σε Λάρνακα και Πάφο. Stop Putin, stop war! Stop Putin, stop war! Όλη την Ευρώπη πρέπει να μαζευτεί και να σταματήσει τον Πούτιν. Λάχιστον να μας βοηθήσει, επειδή Ουκρανία μόνο του δεν μπορεί να σταματήσει την ολόκληρη Ρωσία. Γίνεται κανονικός πόλεμος, έρχονται πρόσφυγες, πεθαίνουν άνθρωποι που δεν ξέρουν να πολεμούν. We want to ask to Cyprus to support us, please, because we feel now what you was feeling in 1974. Στις διαμαρτυρίες συμμετείχαν εκτός από Ουκρανοί και Κύπροι, Ρώσοι, Καναδοί, Αρμένοι, Γεωργιανοί και πολίτες άλλων χωρών που τάσσονται ενάντια στον πόλεμο.